Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες του αναπτυσσόμενες και να ζητά, να του λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε, και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη. Αυτές είναι επίσημες πράξεις τους, γίνονται ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην επανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Αν λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, η οποία θα πιθανώς να διολυστήσει σε όρους που θα είναι αρνητικοί για την πορεία της χώρας μας.